είναι λίγες ώρες πάνω κάτω, μας χωρίζει μια ανάσα από το Final Four. Αν βάλετε μέσα τις δουλειές σας, τα σχολεία σας, τα πανεπιστήμια, τα πηγαινέλα στο δρόμο, στα παιδιά, στο ένα τ' άλλο, είναι κυριολεκτικά μία ανάσα πριν από το Final Four. Και θέλω να κάνω μία εκπομπή, η οποία ουσιαστικά θα λέει 2-3 πράγματα που έχω στη ψυχή μου μέσα για το πώς βλέπω τα δύο μάτς, με πάσα ειλικρίνεια και με απόλυτη, έτσι, με απόλυτο σεβασμό σε εσάς, και θα δούμε και τι πρέπει να προσέξουν οι ελληνικές ομάδες, αλλά και πώς τα βλέπουμε εμείς ως κανάλι, ας το πούμε έτσι. Να χαιρετήσω πρώτα-πρώτα, να καλησπερίσω και πάμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μυρωδιά Σπυριάρα, Κόρτσι Podcast. Ξέρετε ότι μπαίνουμε στα πλέον κρίσιμα τη σεζόν. Μιλάμε για Final Four. Καταφέραμε να φτάσουμε τις δύο ομάδες μας μέχρι το Final Four με θετική ενέργεια, με σπρόξιμο, με πολλή αγάπη και με πολλά ωραία σχόλια. Έτσι θέλω να συνεχίσουμε και στο Final Four. Θέλω πάντα τα like σας, τα subscribe σας, τις καμπάνες, τα κουδούνια, όλα αυτά. Λοιπόν, σήμερα να εξηγήσω. Έχουμε το μπλουζάκι το κόκκινο με μπλε, όπως το βλέπετε, δεν είναι Ολυμπιακός η φάση, είναι Πανιωνάρα. Ξέρετε ότι είμαι γέννημα θρέμα Νέος Μπρινιώτης, αν και πολλές φορές αναφέρω Λαμίες, Δομοκούς και λοιπά που είναι τα χωριά από εκεί πέρα των γονιών, αλλά Πανιώνιος γέννημα θρέμα και μάλιστα άνω Νέα Σμύρνη, οπότε Πανιωνάρα, μεγάλη αγάπη, και φυσικά πάρα πολλές αναμνήσεις και ως παιδί και ως τμήμα μπάσκετ και όλα αυτά, κολυμβητήριο κλπ. Έτσι. Πανιωνάρα στην Α1 μαζί με το Μήλωνα, δύο ομάδες από τη Νέα Σμύρνη στην Α1 από την Α2. Φυσικά αυτές λένε κάτι ελίτ, παξιμάδια, κατσέλις, δεν ξέρω εγώ πώς τη λένε, λίγκ, και την άλλη τη λένε λοιπάσματα Βελεστίνο λίγκ, ας πούμε, δεν έχω ιδέα τι λέω. Λοιπόν, πάμε στα σημαντικά. Θέλω να σας πω με πάσα ειλικρίνεια τι πιστεύω ότι θα γίνει στους δύο ημιτελικούς της Παρασκευής. Πρώτα-πρώτα να πω ότι θεωρώ ότι οι δύο ισχυροί εντός ή εκτός εισαγωγικών των ημιτελικών δεν θέλανε τους αντιπάλους που τους έτυχαν και θέλανε τους άλλους. Δηλαδή, είμαι πεπισμένος ότι η Ρεάλ ήθελε την Μπαρτσελώνα, ανεξάρτητα αν θεωρούμε ότι η Ρεάλ και η Μπαρτσελώνα θα μας προσέφεραν έναν εμφύλιο, οι οποίοι είναι ειδικών καταστάσεων, αγώνες και κάτι τέτοιες ιστορίες για αγρίους. Η Ρεάλ την Μπαρτσελώνα θα την έκανε μία χόρτα λεμονάτα. Δεδομένο, να το ξέρετε. Δεν υπάρχει περίπτωση η Ρεάλ με την Μπαρτσελώνα να συγκριθούν ως ομάδες τα τελευταία χρόνια και φέτος εν προκειμένου. Άρα, το Ρεάλ Ολυμπιακός σίγουρα τη Ρεάλ την προβληματίζει. Δεν λέω ότι ο Ολυμπιακός είναι φαβορίτης, θα τα πούμε σιγά σιγά. Σίγουρα την προβληματίζει περισσότερο από ότι το Ρεάλ Μπαρτσελώνα. Ένα δεδομένο. Δεύτερο, θεωρώ ότι η Φενέρ σαν όνομα, σαν ειδικό βάρος, φανέλα που λέμε, σαν προπονητής, παίχτης που έγινε προπονητής, εμπειρία κλπ. Σαν ψυχοσύνθεση του Σάρας που ήταν παίχτης του Παναθηναϊκού και μάλιστα αγαπητός κλπ. Όλα αυτά προσφέρουν μεγαλύτερο πονοκέφαλο στον Παναθηναϊκό από ό,τι θα προσέφερε η Μονακό. Ποια Μονακό τώρα, γενικότερα το λέω, σαν ομάδα συγκεκριμένα μπασκετική, ποια Μονακό τώρα, η οποία είναι πριγκιπάτο. Δεν είσαι καν βασίλειο. Δεν έχεις, αδερφέ μου, τη δύναμη αλβέρτε που με τα γυαλιά, αν βγάλεις τα γυαλιά, είσαι σαν το βουλγαράκι της Νέας Δημοκρατίας, είσαι ίδιος,
με τον Βουλγαράκη της Νέας Δημοκρατίας, ποιος θα το έλεγε ότι θα μείνεις μια ζωή πρίγκιπας. Δεν είσαι ούτε καν βασιλιάς, Αλβέρτος. Έτσι. Ένας είσαι εσύ και ο Έντι Μέρφη στον πρίγκιπα της Ζαμούντα. Γελάει κάθε πικραμένος. Ωραία ταινία, δόξα. Ωραία ταινία, 80's. Λοιπόν, καταλαβαίνετε που το πάω. Η Φενέρ, όχι απαραίτητα σαν ομάδα, αλλά σαν όλο το πακέτο, συν το πολύ κόσμο που θα έχει, σαφώς, νομίζω ότι θα προσφέρει περισσότερο πονοκέφαλο στον Παναθηναϊκό από ότι θα προσέφερε η Μονακό. Ξαναλέω, ούτε σε αυτό το ζευγάρι δεν θεωρώ ότι η Φενέρ είναι το φαβορί. Θα τα πάρουμε ένα-ένα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός με τη Φενέρ, που είναι το πρώτο ζευγάρι χρονικά εδώ μεταξύ, βλέπετε, υδρώνω-ξυδρώνω, γιατί αποφάσισε ο κολόκερος, ας πούμε, να κάνει 30 βαθμούς κεντρική Ευρώπη Μάιο. Και γιατί όχι, ας πούμε. Επειδή εγώ μισώ τη ζέστη και αγαπάω το κρύο, πάρε ένα 40 θανάσει το κεφάλι. Και άμα θες, τραβά στην Ισλανδία να ζήσεις, ξέρω εγώ. Το οποίο είναι όνειρο απραγματοποιητό, να ξέρετε. Ισλανδιάρα. Μαζί με τον Χέλγκη Σίγκουρσον και με τον Έιντρου Γκούντιονσεν θα ζω εκεί πέρα. Θα ψαρεύουμε φώκες, θα κάνω, δεν έχω ιδέα. Και μπακαλιάρους. Συνεχίζω. Το Παναθηναϊκό Φενέρ νομίζω ότι είναι σχετικά στα μέτρα του Παναθηναϊκού, αν και δεν είναι τόσο απλό όσο νομίζουν μερικοί και προφανώς δεν είναι και το ποθητό εντός εισαγωγικών που έλεγα και εγώ πριν τελειώσουν οι σειρές στο play-offs, το Παναθηναϊκός Μονακό που θα ήθελα. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να προσέξει πάρα πολύ τους δύο Ιουγκοσλάβους, ας πούμε έτσι, τον Γκούντοριτς τον Σέρβο και τον Μπιμπέροβιτς τον Βόσνιο, ο οποίος είναι Τούρκος πλέον naturalizé, γιατί έχουν βρωμόχερα, το ξέρετε και μόνοι σας, ειδικά στον Μπιμπέροβιτς έχω ένα πάρα πολύ μεγάλο έτσι soft spot που λένε και οι δικοί μου εκεί πέρα στα χωριά του Δομοκού. Έχω μια μεγάλη συμπάθεια στον Μπιμπέροβιτς, γιατί απλούστατα είναι παλαιά σκοπής, σουτέρ φοβερός που δεν κολώνει, με τα λιγότερα δυνατά σουτ, ο Μπιμπέροβιτς πιστεύω ότι μπορεί να κάνει ακριβώς αυτό που θέλει ο Γιασικεβίτσιους, που είναι πάρα πολύ σημαντικό να του δώσει 9 πόντους, 12 maximum με 4 τρίποντα, θα ήταν υπερευχαριστημένος ο Λιθουανός. Λοιπόν, τώρα, στους ψηλούς ισχύει ότι έχει πλεονέκτημα σε άτομα η Φενέρ. Εγώ παρόλα αυτά πιστεύω ότι επειδή είναι ένα μάτς, επειδή αυτό το μάτς δεν πρόκειται να γίνει ξανά μεθαύριο, παραμεθαύριο κλπ. Σαν σειρά, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα τα βγάλει πέρα. Δεν φοβάμαι τόσο πολύ τους ψηλούς, φοβάμαι τα βρωμόχερα τα οποία μπορούν να βάλουν σε μια μέρα 5-6 τρίποντα και να σου χαλάσουν οποιοδήποτε σύστημα. Αφήστε τον Καλάθι να σου στάρει, θα πω εγώ. Ό,τι έβαλε, έβαλε στη Μονακό. Θα ξαναβάλει τρίποντα το 2034, ξέρω εγώ, ο Καλάθης. Οπότε, νομίζω ότι πρέπει η συγκέντρωση που λένε σε αυτά τα δύο ονόματα, Γκούντουριτς και κυρίως Μπιμπέροβιτς, ο οποίος δεν είναι τόσο γνωστός όσο οι διάφοροι Μότλεϊ προφανώς, ή παιχτάρα η λατρεμένη για μένα ο Χέις Ντέιβις ή ο Πιέρ ή κάποιος άλλος, ή προφανώς ο Γουίλμπεκιν, τον οποίο ξαναλέω θεωρώ superstar εντός εισαγωγικών από το δεύτερο ράφι. Δεν είναι ούτε James, δεν είναι ούτε Ναν, ούτε τέτοιου βεληνικούς παίχτης. Τι πιστεύω? Ότι θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Και δεν το λέω για να χαϊδέψω αυτιά, θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει. Και θα κερδίσει με αρκετό ζόρι, αλλά θα είναι πάντα κοντά στο σκορ, αλλά θα γίνει ένα έτσι γκάζι δυνατό στις αρχές της τέταρτης περίοδου και θεωρώ ότι ο Ναν, ο Σλούκας θα καθαρίσουν με σημαντική βοήθεια από Λεσόρ, Μίτογλου προφανώς κλπ. Ειδικές αποστολές πάντα για τον Γκραντ, πάρα πολύ σημαντικό, για τον Καλαϊτζάκη, αλλά αυτά νομίζω θα τα δούμε. Μεγάλο πλεονέκτημα του Παναθηναϊκού είναι φυσικά ότι ο Αταμάν ξέρει καλά τη Φενέρ, οπότε θα κοιτάξει ο άνθρωπος που την ξέρει πάρα πολύ καλά από το τουρκικό πρωτάθλημα να κάνει όσο καλύτερη, έτσι, όσο καλύτερο φροντιστήριο μπορεί στους παίχτες του, αν και όλοι ξέρουν τους πάντες πλέον σε τόσο υψηλό επίπεδο, για να μπορέσει να κάνει το καλύτερο δυνατόν. Στο μάτς της δικιάς μου της ομάδας, του Ολυμπιακού, με τη Ρεάλ, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα όμως και για τους δύο. Τι εννοώ? Ο Ολυμπιακός παίζει με την καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη στα χαρτιά. Συμφωνούμε? Συμφωνούμε. Οκ. Okay. Οι άλλοι πήγανε τρένο, πήγανε στα play-off
με τον γκάζι μισοπατημένο, δεν την είδανε καν την Πασκόνια και ουσιαστικά πήγανε αίδρωτοι που λέμε και στο χωριό, ατσαλάκωτοι μέχρι το Final Four. Κακό θα πω εγώ για αυτούς. Λίγο ατσάλι, καμιά πληγή, λίγο αίμα. Πάντα είναι καλά για να σε ατσαλώνουνε, για να σε θωρακίζουνε, για να σου δίνουνε την πίστη ότι μπορείς να τα βάλεις με θεούς και δαίμονες. Αυτό έχει κάνει ο Ολυμπιακός όλη τη χρονιά φέτος. Και με τους τραυματισμούς του. Και με τις πολλές προσαρμογές που έκανε ο Μπαρτζόκας. Με τις μεταγραφές. Μπαίνει, δεν μπαίνει ο ένας. Ο Μακίσικ, ο Πετρούσεφ χτυπάει, δεν χτυπάει. Μονές μέρες χτυπάει, Ζυγές δεν χτυπάει. Το ίδιο Μιλουτίνοφ. Όλα αυτά έγιναν και παρόλα αυτά ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάει εκεί. Ποιος είναι το φαβορί? Ωραία, αν δείτε στοιχηματικές κλπ. Προφανώς η Ρεάλ είναι το φαβορί. Τώρα, ξαναλέω, η Ρεάλ δεν τον θέλει τον Ολυμπιακό για ένα απλούστατο λόγο. Αφενός είναι πολύ μπαρουτοκαπνισμένος ο Ολυμπιακός. Ο Μπαρτζόκας προφανώς είχε γι' αυτό τις πολλές μέρες να δει ακριβώς στο μυαλό του πώς θέλει να το πάει το μάτς. Και θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει πάρα πολλές εναλλαγές και συχνές στην άμυνά του. Γιατί αν πάρουμε τα ζευγάρια παιχτών, μπορούν δύο παίκτες του Ολυμπιακού να πάνε σε έναν της Ρεάλ ανά πάσα ώρα και στιγμή. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα τους κόψουν απαραίτητα, αλλά ότι μπορούν. Δεν μπορεί να πάει στον Καμπάτσο, παράδειγμα, ο Κάναν ή ο Γόκαπ. Δεν μπορεί να πάει στον Ταβάρες, ο Μιλουτίνοφ ή ο Φαλ. Δεν μπορεί να πάει στο Χέζονια, ο Παπα-Νικολάου. Δεν μπορεί να πάει ο Μακίσικ. Ποιος από τους παίκτες του Ολυμπιακού είναι που λέμε τουρίστα στην άμυνα? Έχει καταφέρει ο Μπαρτζόκας να έχει φτιάξει ένα φοβερό σύνολο όσον αφορά αυτό. Την καλύτερη σου άμυνα, τώρα δεν ξέρω σε αριθμούς αν ήταν πάνω, κάτω, πρώτος, δεύτερος κλπ. Για μένα είναι η καλύτερη άμυνα. Ναι, έχει παίξει χειρότερο μπάσκετ από ότι πέρυσι ο Ολυμπιακός. Παίζει φέτος πολύ χειρότερο μπάσκετ στο μάτι από τη Ρεάλ. Αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Και αυτό είναι η μορφιά των play-offs. Όπως δεν άξιζε η Ρεάλ να το πάρει πέρυσι, αλλά άξιζε ο Ολυμπιακός, το πήρε όμως η Ρεάλ γιατί έβαλε το μεγάλο σουτ και μπλόκαρε τους παίκτες του Ολυμπιακού σε κρίσιμα κομμάτια του τελικού, έτσι μπορεί να γίνει για τον Ολυμπιακό. Τι πιστεύω ακριβώς? Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα το πάει πολύ κοντά μέχρι τα 2-2,5 λεπτά. Και εκεί πέρα θα υπάρξουν φάσεις οι οποίες θα γίνουν την πλάστιγα από τη μία, τη λευκή ή από την κόκκινη πλευρά. Ποιες μπορεί να είναι αυτές οι φάσεις? Ένα τρίποντο ελεύθερο που μπορεί να βάλει ο ένας, αν δεν το βάλει ο άλλος. Μπορεί η Ρεάλ να το κάνει? Σαφώς. Είναι το φαβορί. Οι περισσότεροι θα πούνε ότι μπορεί. Μπορεί ο Ολυμπιακός να το κάνει? Ναι. Ίσως να μην μπορούσε άλλη ομάδα. Σίγουρα δεν θα μπορούσε η Μπαρτσελόνα. Α, ο Ολυμπιακός μπορεί. Γιατί έχει και την τεχνογνωσία και τον στρατηγό και τους στρατιώτες και την νοοτροπία να κάνει αυτό. Γιατί απλούστατα, κακά τα ψέματα. Δεν θα πάω τώρα στα της μοίρας, να σου πω τη μοίρα σου, να σου πω το ριζικό σχολείο στο Φωτόπουλο και στον Αυλονίτη, η Τσιγκάνα, Λατέρνα Φτώχεια και Γαρίφαλο, όπως το λέγανε εκεί πέρα. Δεν θα το πάω εκεί. Δεν θα το πάω εκεί. Θα το πάω απλούστατα με το ότι ο Ολυμπιακός, ναι, και μέσα από τις αποτυχίες του, είναι ομάδα η οποία έχει μάθει, μάλλον έχει πάθει και θεωρώ ότι έχει μάθει, απλά πρέπει να κάνει τώρα μία ακόμα υπέρβαση όπως είναι οι πολλές που έχει κάνει. Μπορούμε να δούμε ελληνικό τελικό? Ναι, αν γίνουν αυτά τα 2-3 πράγματα που είπαμε, ναι. Πρέπει να προσέξουν προφανώς και οι δύο να μην αρχίσουν τίποτα βρωμόχερα να βαράνε, όπως είπα για τον Παναθηναϊκό, για Μπιμπέροβιτς και Γκούντουριτς. Τα ίδια ισχύουν για τα γερόντια της Ρεάλ. Προσοχή στο Γιαμπουσέλ, προσοχή στο Χέζονια, προσοχή στο Μούσα. Είναι γαλαξία σας θέλουν η Ρεάλ, προφανέστατα, δεν το συζητάμε έτσι. Και αν είναι δυνατόν, καλό θα ήταν να παιχτεί αρκετά μέσα ο Ταβάρες στην άμυνα με στόχο τα δύο φάουλ νωρίς. Αυτός είναι ο στόχος για μένα. Ένα, Παναθηναϊκή, λες και παίζετε εσείς, καταλαβαίνετε πώς το λέω.
Αφήστε αν γίνεται τον καλάθι ανοιχτό όσο μπορείτε και ρισκάρετε και νομίζω ότι θα βγει το ρίσκο σε εσάς. Και από την άλλη, Ολυμπιακοί, πάμε όλοι μαζί, όσα εκατομμύρια κι αν είμαστε, να παίξουμε πλάτη τον Ταβάρες. Εμείς δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι, αλλά οι αντιπρόσωποι μας, ο Φουάλ και ο Μιλουτίνοφ, πιστεύω θα μπορέσουν. Λοιπόν, αυτά. Ελπίζω να μπορέσουμε να κάνουμε την Παρασκευή ευχάριστο επεισόδιο. Να ξέρετε ότι και για μένα που έχω το βάρος εντός εισαγωγικών και την ευθύνη να τα λέω όπως είναι, αλλά από την άλλη να μην βγάζω και κραυγές φανατισμού υπέρ του ενός ή υπέρ του άλλου ή εναντίον δεν ξέρω εγώ τι, θέλω να είστε ψύχρεμοι κι εσείς και στα σχόλια να μου πείτε αν έκανα καλή δουλειά την Παρασκευή το βράδυ, γιατί μπορεί ο ένας να κέρδισε, ο άλλος να έχασε, να έχασαν και οι δύο, να κέρδισαν και οι δύο, οτιδήποτε μπορεί να γίνει. Και πραγματικά θέλω να σας προετοιμάσω ψυχολογικά, γιατί αυτό το επεισόδιο και για μένα θα είναι πραγματικά πολύ δύσκολο, γιατί απλούστατα δεν είναι τώρα, εντάξει, έχασε ο Παναθηναϊκός στην 17η αγωνιστική της regular season ή κέρδισε ο Παναθηναϊκός στην 21η της regular season. Η αντίστοιχο Ολυμπιακός έχασε στην Πασχόνια, κέρδισε αυτό, στο Μόναχο. Δεν είναι έτσι. Εδώ πέρα είναι μία και έξω και τέζα ο καμπούρης που λένε. Λοιπόν, αυτά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε Μυρωδιά Σπυριάρας. Είμαστε πλέον πραγματικά σε μία ρώσικη ρουλέτα, όπως λένε για το Final Four. Και ελπίζουμε να τα δούμε όλα όπως θέλουμε και όπως αγαπάμε εμείς. Καλή συνέχεια σε ό,τι αν κάνετε. Βλέπετε μπάσκετ, παίζετε μπάσκετ και πάνω απ' όλα προσέχετε τον εαυτό σας και τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Να είστε καλά. Γεια σας.